όπως το βρίσκουμε τον καιρό, τον αρμενίζουμε. Ο Φίλιππος δείχνει τα δόντια του στους κατοίκους των Σφακίων με συνεχείς χιονοπτώσεις από τα ξημερώματα και θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν. Ωστόσο, οι κάτοικοι δηλώνουν μαθημένοι στη βαρύ χειμωνιά. Με κρασί, τσικουδιά και καλή παρέα αντιμετωπίζουν και αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Πώς τη βγάζετε με τα χιόνια, με ζεστή φασολάδα και κρασάκι? Ναι, και πολύ παρεάκι. Κρασάκι μπόλικο, φασολάδα, αυτά, φτωχικά πάντα. Και τη σόμπα μας. Έτσι πέρασε την προηγούμενη χιονιά, έτσι θα πέρασε αυτή και η επόμενη που θα ξαναβεί. Κρασάκι και καλή παρέα. Και υγεία, προπάντα υγεία. Το ξημέρωμα βρήκε το χωριό Ασφέντου αποκλεισμένο, ενώ στο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Ασκήφου μέχρι Ύμπρο έπεφτε πυκνό χιόνι που νωρίς το πρωί δεν επέτρεπε τη διέλευση οχημάτων. Το γυμνάσιο και το λύκειο της χώρας Φακίων παρέμειναν σήμερα κλειστά, όπως και το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο Ασκήφου, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των εκπαιδευτικών και των λεωφορείων που μεταφέρουν τους μαθητές. Από χθες το βράδυ είχε να ρίξει χιόνι στα Ασκήφου, συγκεκριμένα στην Ξυλόδαμα που λένε την περιοχή. Εκεί εσδοριστήκαν το πρωί τα αυτοκίνητα και στην Ύμπρος. Στην Ύμπρος είναι πιο υψομετρικά. Και στην Ύμπρος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω πληροφορίες, ρίχνει ακόμα χιόνι. Τον ανοίξαμε τον δρόμο βέβαια. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία της χώρας Φακίων, του Ασκήφου και του Βουβά, όπως και του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Έλου στην Κίσαμο λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Τα υπόλοιπα όμως νηπιαγωγεία και δημοτικό της χώρας δουλεύουν κανονικά. Το οποίο και αύριο υπολογίζομαι ότι εφόσον θα είναι πάλι τη ίδια ο καιρός, θα τα αποφασίσουν πάλι να ξανακλείσουν και θα δουλεύουν πάλι τα ίδια όπως είναι εδώ πέρα. Στα Σφακιά, με τους κατοίκους να είναι μαθημένοι στις δυσκολίες του χειμώνα, η επέλαση του νέου κύματος κακοκαιρίας δεν προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα. Στα περισσότερα σπίτια είναι εξασφαλισμένη η θέρμανση με καυσόξυλα, λέβητες με πέλετ και πυρήνα, ενώ η μόνη ανησυχία σχετίζεται με πιθανές διακοπές στην ηλεκτροδότηση που συνήθως διαρκούν επί ώρες. Ξύλα έχετε ποσότητες για να έχετε πάντα ζεστασιά? Δεν μένουμε, τώρα δεν έχουμε και πολλά, αλλά δεν μένουμε. Γενικά πάντως αυτή την κακοκαιρία εσείς τη φοβηθήκατε επειδή προειδοποιούσαν ότι θα μας επηρεάσει πολύ? Μαθημένοι μας. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όλα τα σπίτια έχουν τις γεννήτριές τους, τις σόμπες τους, τα καλοριφέρ τους, ούτε αν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και το ρεύμα να κοπεί πάνω στη γεννήτρια, έκανε τη δουλειά σου. Εάν έχεις γεννήτρια, όπως έχω εγώ σπίτι μου, όλα καλά. Ξύλα έχουμε, μια χαρά. Έχετε προμηθευτεί τώρα, είχατε προετοιμαστεί για αυτή την κακοκαιρία ή έχετε ούτως ή άλλως? Ούτως ή άλλως. Θέρμαση, έχουμε καλή θέρμαση. Γη ξύλα, γη πυρηνόξυλο. Και είναι το πιο οικονομικό κομμάτι. Εδώ τα πετρέλαια δεν σημώνονται τα πετρέλαια. Στη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν και να ενταθούν. Ο Δήμος Φακίων καλεί τους πολίτες να μην μετακινούνται άσκοπα, καθώς η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας θα προκαλέσει παγετό. Εδώ είναι καλή γιατί είναι μεσημέρι. Το βράδυ θα είναι, μπορεί και μείον 2 βαθμούς. Μηδέν σίγουρα. Σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εκχιονιστικά μηχανήματα της περιφέρειας για να κρατήσουν ανοιχτό το επαρχιακό οδικό δίκτυο των Χανίων. Νωρίς είναι ακόμα. Θα κάνει πιο πολύ να προσέχει ο κόσμος. Αυτά. Εσείς μέχρι πού θα πάτε? Εμείς πάμε μέχρι τα τούνελ. Μέχρι την Ύμπρο. Μετά την Ύμπρο. Και γυρίζουμε. Κρατάμε αυτό το κομμάτι ανοιχτό. Το δρόμος ούτε και αυτός κλείνει καθόλου. Συνέχεια ανοιχτός ο δρόμος. Δεν κλείνει καθόλου τη δευτερόλεπτα. Μια χαρά περνάμε. Μόνο παρέα να έχουμε να πίνουμε κρασί. Ο Φίλιππος επελάβνει και απ' άκρης άκρη των Χανίων εκδηλώνονται χιονοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από τα 400 μέτρα χιονίζει ακατάπαυστα.